Στα πάνελ των διάφορων ψυχαγωγικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο για όλους τους λάθος λόγους. Εγώ θα πω ότι έχω μαζί μου σήμερα έναν αγαπημένο φίλο, έναν εξαίρετο μουσικό. Ένα παιδί που αγαπώ πάρα πολύ και γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Καλώς στον πω μου. Καλημέρα αγαπητή, καλώς πώς είσαι. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Εδώ στην Κύπρο μας πάρα πολύ καλά. Ζέστη. Ναι, με βλέπεις καλά. Πολύ καλά. Εσύ που με ξέρεις χρόνια. Καλημέρα, καλημέρα. Και τώρα πάμε χρόνια πίσω, βρεμπό μου, θυμάσαι. Πότε πρωτογνωριστήκαμε. Πολλά χρόνια, πριν από, να έχει και 10 τώρα, όταν ήμουν... Το 2010 γνωριστήκαμε. Κάπου εκεί, 10-11. Περισσότερα από 10 χρόνια τότε. Στο ραδιοφωνικό σταθμό ήμουνα, ήρθες να κάνουμε συνέντευξη και από εκείνη τη μέρα έτσι δέσαμε φιλικά και όποτε έρχεται στην Κύπρο Μπόμου βεβαίως θα βρεθούμε. Μπορεί να κάνουμε καιρό να μιλήσουμε, να τα πούμε, να βρεθούμε. Αλλά και πάλι δεν αλλάζει αυτό, δεν αλλάζει αμοιβαίο. Πες μου τι γίνεται, τα νέα σου, ωραία τραγούδια ακούω. Πολύ καλά, είμαστε δόξα τω Θεώ, ακούσαμε το καινούργιο κομμάτι, το τελευταίο κομμάτι που κάναμε το Χρήστο Δάντη. Το οποίο κυκλοφόρησε την Panic Records, στην εταιρεία μου. Ετοιμάζουμε καινούργια πράγματα, είμαι στο Justin Duovas, πρόβες. Εντάξει, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Πολλά πράγματα και όλα καλά και εντάξει, σε ευχαριστώ καταρχάς που σε ξυπνήσαμε σήμερα πρωί-πρωί. Δεν πειράζει. Μόλις ξύπνησε τώρα. Ναι. Λοιπόν, να το πάρουμε έτσι από την αρχή. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, Μπόμου, συζητήθηκες πάρα πολύ, συζητιέσαι ακόμη, στα διάφορα πάνελς, για όλους τους λάθος λόγους, για το Survivor και όλα αυτά που έγιναν, τα οποία δεν θέλω τώρα να τα σχολιάσω. Εγώ το μόνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι αν όλο αυτό σε στεναχώρησε, αν όλο αυτό σε πλήγωσε. Κοίτα, δεν θα πω ότι με πλήγωσε, αλλά ναι, με στεναχώρησε. Γιατί, όπως είπες και εσύ, ασχολήθηκαμε για τους λάθος λόγους, για λόγους οι οποίοι δεν είναι σημαντικοί μάλλον. Για λόγους οι οποίοι δεν θα πρέπει να αφορούν όλο τον κόσμο. Αλλά καλώς ή κακώς γίνανε όπως γίνανε τα πράγματα και δεν έπρεπε κάπως να αντιμετωπιστούν. Οπότε αυτό έκανα ουσιαστικά. Αναγκάστηκα δηλαδή να βγω μπροστά για να μιλήσω όσο λιγότερο γίνεται για να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους. Αυτό τίποτα άλλο. Ακριβώς αυτό, γιατί και εσύ τόσα χρόνια στο χώρο δεν μας έχει συνηθίσει γενικότερα να μιλάς για τα προσωπικά σου, να βγάζεις προς τα έξω κάποια πράγματα. Επομένως, γνωρίζοντας και εγώ προσωπικά, αλλά νομίζω και όλοι όσοι παρακολουθούν χρόνια το γνωρίζουν αυτό, ότι αναγκάστηκες να βγεις, να πεις ορισμένα πράγματα για να υπερασπιστείς το κάτω-κάτω και τον εαυτό σου, ρε φίλε. Δηλαδή, εντάξει, πώς ανακούγονται. Ναι. Ήταν κάτι το οποίο έγινε μπροστά σε όλη. Κάτι το οποίο δεν μπορούσα να αποφύγεις. Δηλαδή να πεις δεν έχω κάτι να πω, δεν γίνεται, αφού για σένα μιλάνε όλη μέρα. Οπότε έπρεπε να βγω να μιλήσω, να πω 5 πράγματα, να τοποθετηθώ δηλαδή ουσιαστικά. Και από εκεί και πέρα να μην το παρακάνω, δηλαδή να μην είμαι ξαφνικά σε κάθε μέρα σε μια εκπομπή. Αν έπαιζα σε ξέχεια παντού, δεν ήταν δικιά μου επιλογή αυτό, δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ναι. Ήταν αναπαραγωγή, ό,τι και αν είναι. Ακριβώς. Ό,τι και αν έλεγες, ό,τι και αν γινόταν, αναπαραγωγή συνεχώς από τα ψυχαγωγικά και βάζω και την εκπομπή μας μέσα, δεν είναι όλες οι ψυχαγωγικές εκπομπές, ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, αλλά εντάξει, πάμε μπροστά, είμαστε καλά και θα σε ρωτήσω ευθέως, δεν γίνεται, είναι σαν να μιλάω με ένα φίλο μου. Τι γίνεται, υπάρχει κάτι άλλο στη ζωή σου, γιατί κάπου διάβασα για κάτι άλλο. Ισχύει αυτό? Ναι, όχι, δεν ισχύει. Δεν ισχύει καθόλου, δεν ισχύει. Ήταν ένα κακό λάθος ρεπορτάζ. Το οποίο απλά πήγαμε καλή ώρα να βγαίναμε μαζί κάπου να φάμε και με άλλους κοινούς φίλους. Ήμουνα με τον Χρήστο Δάντη, ήταν η Ασημίνα, ήμουνα εγώ, μια φίλη μου, ένας φίλος μου, άλλος ένας φίλος. Δηλαδή, ήμασταν μια φιλική παρέα ουσιαστικά. Και βγήκε μια φωτογραφία και γράψαμε κάτι πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ισχύουν. Αλλά επειδή υπάρχει όλο αυτό το background και ήδη έχουν πάει πολλοί να ασχολούνται με όλους τους λάθους λόγους, μάλλον το έχουν πάρει τώρα και συνεχίζει αυτό το πράγμα για λίγο. Εντάξει, οκ. Μάλιστα. Να κάνω.
Τι να, τίποτα δεν θα κάνουμε. Εμείς, παιδί μου, θέλουμε να σε δούμε ερωτευμένο, θέλουμε να σε δούμε καλά. Επομένως, το περιμένουμε αυτό. Αλλά όποτε θες εσύ. Όποτε θέλω, όποτε έρθει. Ξέρεις, δεν είναι όποτε θες. Δεν ξέρω να το πω. Και όποτε έρθει. Όποτε έρθει και όποτε θες εσύ, με την άποψη ότι δεν θα το βγάλουμε εμείς οι άλλοι απ' έξω για σένα, επειδή είδαμε τώρα να φας, να είσαι κάπου με κάποια. Ναι, αυτό λέω. Και το κλείνουμε όλο αυτό. Και πάμε να μου πεις για όλα αυτά τα ωραία τα μουσικά. Πώς προέκυψε η συνεργασία με Χρήστο Δάντη, ένας από τους καλλιτέχνες που γενικότερα ήθελες να συνεργαστείς? Πολλά χρόνια ήθελα να συνεργαστώ μαζί του. Είχαμε συνεργαστεί πιο παλιά μόνο σε live επίπεδο. Είχαμε δουλέψει μαζί σε ένα μαγαζί. Εξαιρετικός άνθρωπος, τεράστιος καλλιτέχνης. Είχα εγώ ένα τραγούδι αρκετό καιρό, του το πρότεινα. Του άρεσε πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Μου το έκανε ένα demo, έτσι να το έχουμε με μια καλή φωνή. Του άρεσε και του ίδιου και το ένα έφερε το άλλο. Μας πήρε καιρό βέβαια να το βγάλουμε, δεν το βγάλαμε μια στιγμή στην άλλη, γιατί το δουλέψαμε, αλλάξαμε πράγματα. Και για στιγμή να ήταν ο μέσο, ο κρίκος. Γιατί γιατί ένα διάστημα κάναμε και προπόνηση μαζί με στην καραντίνα, βγαίναμε έξω, τρέχαμε. Με την Ασημίνα, μετά πήγαμε σπίτι τους. Τι προπόνηση δηλαδή κάνατε, τρέχατε γυμναστική εννοείς? Ναι, ναι, γυμναστική. Τρέχαμε κάτι τύπο και τέτοια πράγματα. Ναι. Και εγώ και η Ασημίνα, όχι ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Όχι ο Χρήστος. Και είχαμε πάει σπίτι του, μιλήσαμε, ακούσαμε και ξέρεις, δεν έφερε το άλλο. Μάλιστα. Και κυκλοφόρησε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο που έχω να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Και ναι, μπορώ νομίζω να είμαι αντικειμενική, ναι, με τη μουσική μπορώ. Δεν είναι επειδή είναι φίλος μου, το έχω πει, του έχω πει βεβαίως σε προσωπική συζήτηση ότι μπορεί αυτό να μην μ' αρέσει, αυτό να μ' αρέσει, τα λέω αυτά. Αλλά αυτό μου αρέσει πραγματικά. Φίλοι λένε τις αλήθειες. Ακριβώς. Τώρα να σου χαϊδεύω τα αυτιά όλη μέρα, δεν γίνεται. Όχι. Πού είναι τα αυτιά. Κρυμμένα τα αυτιά εκεί. Ημέρα πρωί-πρωί δεν τα δείχνω. Α, δεν τα δείχνεις ούτε τα αυτιά ούτε το μαλλί? Ποιο μαλλί, πρωί-πρωί. Λοιπόν, τι ακολουθεί. Θέλω να ξέρω τι ακολουθεί. Ακολουθεί και άλλο τραγούδι. Συνεργασία έτσι που θα μας εκπλήξει. Είναι κάτι το οποίο τώρα συζητάμε. Έχουμε πάρει στη σκαλιά. Έχουμε μπει και στούντιο. Δηλαδή το έχουμε προχωρήσει αρκετά. Με τον Τριαντάφυλλο κάτι συζητάμε. Κάτι άλλο. Να σου πω μια κάτι. Μια σκήμα στο μάτι. Ναι. Ένα story έβλεπα χθες. Ναι. Ναι. Τι έλεγε, κάτι για μπαμπούμ έλεγε. Μπαμπούμ το κάναμε. Μπαμπούμ εκεί και τα κάναμε. Κάτι τέτοιο. Ένα, ναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο. Εντάξει, το παιδί ξέρετε, είναι τρελό. Δεν είναι. Αλλά είναι πάρα πολύ αθλητικό παιδί. Είναι αθόρμητο, έτσι. Μου βαλάξε ένα τραγούδι που έχουν κάνει μαζί με τον Κωνσταντίνο τον Πατζή. Το δοκιμάζουμε και είμαστε σε φάση που μήπως βγάλουμε αυτό επόμενο, ας πούμε, σαν single μαζί. Τώρα είμαστε και στο Just Two, μας περνάμε πολύ ωραία εκεί πέρα γενικά. Ναι. Μόνο τα παιδιά. Αυτό είναι ήταν το επόμενο που θα σε ρωτούσα για το Just Two of Us, αυτό το πολύ ωραίο show, φιλανθρωπικό show του Νίκο Κοκλώνη, στο οποίο λαμβάνεις και εσύ μέρος μαζί με την αγαπημένη την Εύη Δρούτσα. Μοναδική Εύη Δρούτσα, τρομερός άνθρωπος για... Για πες, θέλω να ξέρω κάτι. Είναι καλή μαθητριά? Μ' αρέσει βάζεις κάτι τις φωτογραφίες που είναι, ξέρεις, τι παραγγέλνουν και τι έρχεται πάνω. Γιατί μωρέ, έτσι είσαι, μια χαρά, αυτός είσαι, κούκλος. Έγινε, ευχαριστώ. Σταμάτα. Σταμάτα, βρε. Ο ίδιος είσαι αυτός, μην νομίζεις. Εντάξει, τώρα ξύπνησες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Λίγο ζαρωμένος, λίγο. Ναι, λίγο. Για πες λίγο για αυτή τη συνεργασία και το δίδυμο. Ποιος, καταρχάς, ποιος βρήκε ποιον? Καταρχήν με βρήκε ο Γιώργος ο Αρσενάκος και μου λέει θέλει να πας στο Just Two of Us. Μάλιστα. Είναι πρόταση από τον Νίκο, τον Κοκλώνη. Μίλησαν η εταιρεία. Μου είπαν, σκεφτόμαστε την Εύη Δρούτσα, λέω τρομερό, πολύ περίεργο, λέει, δεν το σκεφτόμουν ο ίδιος με αυτό το πράγμα, οπότε ξέρεις μου έκανε φοβερή εντύπωση μόνο σαν άκουσμα Εύη Δρούτσα, που είναι ξέρεις, διαφορετικά σαν εικόνα, είναι κοντράς ωραίο.
Μπήκαμε στο στούντιο, δοκιμάσαμε κάποια πράγματα, αν μπορούμε να κάνουμε κάτι μαζί. Ωραία, ήταν η πλάκα. Είχαμε, όπως βλέπετε, πλάκα κάνουμε, γελάμε. Περνάτε ωραία, φαίνεται αυτό. Να, περνάμε. Γιατί έχει πολύ ταλαιπωρία αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολλές οι ώρες, πολλές οι πρόβες. Και αν δεν περνάς ωραία, δεν θα είναι ωραίο αυτό σαν αποτέλεσμα. Γιατί είναι πολλές οι ώρες, κουράζεσαι, αλλά δεν σου φαίνεται, γιατί υπάρχει καλό κλίμα. Οπότε, έτσι. Να σου πω κάτι, και εμείς οι τηλεθεατές θέλουμε να το βλέπουμε αυτό, το καλό κλίμα. Δηλαδή να περνάνε και αυτοί καλά που είναι μπροστά από τις κάμερες, για να το λαμβάνουν και οι τηλεθεατές. Και μιλάω κι εγώ ως τηλεθεάτρια του Just the Two of Us, έτσι. Και φαίνεται ότι περνάτε καλά όλη η ομάδα, από τον Νίκο Κοκλώνη, τους κριτές, τα παιδιά που συμμετέχουν. Το χαίρεστε αυτό? Ναι, όχι, είναι... Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα αυτό ακούγεται λίγο κλισέ, ξέρεις, που λένε όλοι περνάμε ωραία, περνάμε ωραία. Αλλά ενώ έχει, σου λέω, και πάλι πάρα πολύ ταλαιπωρία, μπορεί να είμαστε για τις 12 η ώρα το μεσημέρι και να φύγουμε στις 2 ώρα το πρωί, υπάρχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, ωραία κλίμα, ωραίο κλίμα, όλα τα παιδιά. Από μακιγιές, από styling, από παραγωγή. Οπότε λίγο τον μπαλόνι. Καλά, με την Εύη γελάμε πάρα πολύ. Έχει τρομερό χιουμόρ, δεν το είχα τόσο πολύ. Αλήθεια. Εντάξει, εσένα γνωρίζουμε ότι έχεις χιουμόρ ως άνθρωπος, αλλά για την Εύη Δρούτσα όντως δεν... Όπως καταλαβαίνεις, έχουμε το πειραχτήρι όλων εκεί πέρα, δεν... Μπορώ να το καταλάβω αυτό, ναι. Να σου πω, ποιος είναι ο πιο αυστηρός κριτής? Δεν είναι... Εμένα με την Εύη, μάλλον επειδή έχω την Εύη, δεν είναι τόσο σκληρή. Κανείς τους δεν είναι. Όλοι καλοί, θα έλεγα. Είτε λένε κάποια πράγματα τα οποία υφίστανται, είτε είναι λίγο έξω από αυτά που μπορώ να καταλάβω εγώ, τέλος πάντων. Γενικά είναι πάρα πολύ ok μαζί μας. Νομίζω ο κύριος Φασουλής είναι γενικότερα λίγο πιο αυστηρός, αλλά και η Δέσποινα καμιά φορά τα λέει. Τα λέει. Αλλά γενικά, ναι, τα λέει καμιά φορά και η Δέσποινα, αλλά γενικά είναι επιχειρηματική. Δεν είναι και ένα παιχνίδι που θα κληθούν για να γίνουν τραγουδιστές. Δεν είναι, ξέρεις, το The Voice ή κάποιο άλλο φορμάτι. Οπότε, εντάξει, κάνουν όλοι και κάνουμε όλοι τους τραγουδιστές. Δεν είναι ότι... Θα πάρουμε ένα μικρό βαθμό και θα συναχωρηθούμε, θα καταστραφεί η καριέρα μας ή δεν θα κάνουμε καριέρα. Σαφώς. Δηλαδή, δεν θα γίνει τραγουδίστρια μετά το παιχνίδι, ας πούμε. Μια έτσι ακριβώς. Μην ξεχνάμε και το σκοπό τον οποίο είστε εκεί. Όλα τα παιδιά, το φιλανθρωπικό σκοπό, και ο καθένας με τον τρόπο του προσπαθεί να συμβάλλει σε αυτό. Ακριβώς. Είναι μια τεράστια παραγωγή, σκηνικά, χορευτικά, η ορχήστρα. Είναι... Τα σκηνικά, δηλαδή, είναι πανάκριβα. Είναι... Το βλέπουμε, το βλέπουμε, καλέ. Το βλέπουμε. Να σε ρωτήσω, σου έχει ξαναγίνει πρόταση για να μπει στο Survivor? Όχι επίσημα, δεν μου έγινε. Καμιά χρονιά, δηλαδή πολλά χρόνια πάνε από το Survivor που ήσουν. Είχε γίνει μια συζήτηση τώρα το καλοκαίρι για το All Star. Ναι. Είχε γίνει μια συζήτηση. Θα γινόταν και μια δεύτερη, η οποία δεν έγινε. Και μετά με όλα αυτά που συνέβησαν και όπως τοποθετήθηκα, δεν έγινε κάποια... Δεν εξακολούθησε κάποια, αλλά είχα δηλώσει κιόλας εγώ και ότι δεν θα πήγαινε έτσι καλλιώς, οπότε μπορεί να το λάβαν υπόψη, δεν ξέρω. Θα συνεχίζετε. Δεν θα πήγαινες τώρα, στο υφιστάμενο. Αργότερα... Θα πήγαινε ό,τι και να γινόταν. Μάλιστα. Ναι, όχι για τα, λόγω των συμβάν, αλλά γενικότερα όλο αυτό το παιχνίδι έχει μεταλλάξει, έχει αλλάξει, έχει γίνει κάτι άλλο, το οποίο δεν θεωρώ ότι θέλω να βλέπω τον εαυτό μου εκεί μέσα. Για να δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Εκτός από τα λεφτά, ok, αλλά δεν είναι όλα τα λεφτά σου εμάς. Τα λεφτά θα τα βγάλεις και αλλιώς, θα ζεις και χωρίς αυτά. Είναι πιο σημαντικό να μπορείς να έχεις υγεία. Γιατί σωστά. Τα παιδιά που είναι μέσα στη στιγμή δεν έχουν υγεία. Και ψυχική υγεία, καλέ. Όχι μόνο σημαντική, για ψυχική υγεία, βρεμπό μου. Γιατί την υγεία μιλάω. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Το παιχνίδι τους έχει ρουφήξει, τους έχει ρουφήξει αυτό ακριβώς. Και
έχουν εμβολυνθεί αρκετά. Βγαίνοντας, ας πούμε, θα πρέπει να καθαρίσουν το μυαλό τους, να καταλάβουν τι έγινε, να επανέλθουν και να επαναεντάξουν τον εαυτό τους στην κοινωνία, η οποία εδώ είναι η ζωή. Εκεί είναι ακριβώς. Ένα παιχνίδι που θα τελειώσει, έχει αρχή, μέση και τέλος. Ακριβώς, ακριβώς. Και έχουν γίνει διάφορα στο φετινό Survivor και που βλέπουμε. Συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Γίνονται συνέχεια, πραγματικά. Τι, και ένα τελευταίο που θα κλείσουμε, τι έχεις να πεις για την φίλη σου την Ελευθερία? Πάει καλά? Κοίτα, αλήθεια θα σου πω, δεν το βλέπω το παιχνίδι, αλλά ακούω ότι είναι συνέχεια προτινόμενη. Νομίζω πάλι προτινόμενη, ναι. Νομίζω, ναι. Την κρατάει ο κόσμος. Την κρατάει ο κόσμος, ναι. Ναι. Καλό αυτό. Αυτό είναι καλό. Καλό. Άρα κάτι κάνει καλά και κάτι δεν κάνει καλά για τα παιδιά μέσα. Μάλλον, ναι. Κάτι γίνεται εκεί, μπό μου. Κάτι γίνεται. Μπορεί να ενοχλεί, μπορεί να... δεν ξέρω. Τι να σου πω. Λοιπόν. Πάντως, καλά έκανε και έκανε αυτό που έκανε, αν θες τη γνώμη μου, που πήκε ξανά στο παιχνίδι, ήθελε να πάει να το κάνει και έχει κάτσει και αρκετά. Εντάξει. Κάποια πράγματα σίγουρα δεν τα διαχειρίστηκε, αν θες τη γνώμη μου, ήρεμα, αλλά εκεί που πήγε, με όλο αυτό που βιώνει, επειδή ξέρω και το εκεί, δεν είναι τόσο εύκολο. Σωστά. Okay. Ναι. Ακριβώς. Και ο καθένας, άλλωστε, κάνει τις επιλογές του, Μπόμου. Έτσι. Αυτό είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, πότε θα έρθει στην Κύπρο μας, να σε έχουμε και από κοντά? Το συντομότερο. Το συντομότερο. Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Σ' αγαπάμε. Όχι μόνο εγώ, το ξέρεις για μένα, αλλά και Κύπρος αγαπάει, να ξέρεις. Πάρα πολλά χρόνια. Η Κύπρος είναι σαν... σαν να είναι ένα κομμάτι, σαν να είμαι από την Κύπρο, δηλαδή είμαι από τη Θεσσαλονίκη, από την Κύπρο. Έχω τόσες φορές, έχω τόσους φίλους, τα ξέρεις πολύ καλά εσύ. Σε περιμένουμε, σε αγαπάμε, ό,τι και αν κάνεις, να το κάνεις με όλη σου τη ψυχή, να είσαι καλά, πάνω απ' όλα να είσαι καλά, να είναι η καρδούλα σου καλά και ξέρω ότι είσαι καλά αυτό το διάστημα, να δημιουργείς και να μας χαρίζεις ωραία τραγούδια, ωραίες μουσικές επιλογές, όπως αυτά που ξέρεις εσύ, γιατί είπαμε, ο Μπόμι τον ακούτε τώρα μόνο ράπερ, είναι ένας εξαίρετος μουσικός, γράφει πολύ ωραία μουσική. Τώρα με το τσάς λίγο αρχίζουμε να τα ξεδιπλώνουμε. Άντε, τα ταλέντα σου. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Ελενάκη μου, έρα. Έρχομαι.